έτρεξαν, έπεσαν στα παγωμένα νερά, εκεί στις Πρέσπες, αν δεν κάνω λάθος. Βούτυξαν, ύψωσαν την ελληνική σημαία, έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Έχουμε και να ακούσουμε κιόλας, Άννα, για να ακούσουμε λίγο. Πάμε! Σημεία στα ανοίξουν! Έλα! Πάμε! Έλα! Τη μεγάλη! Έλα! Μεγάλη! Πάμε! Σε χαρίς από την άψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο-χαίρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο-χαίρο ελευθεριά. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Φώτη Παπαδούδη. Χρόνια πολλά και για την ημέρα, βέβαια χρόνια πολλά, γιορτάζεις κιόλας, Φώτη, σήμερα. Ονομαστική εορτή. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία να έχουμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Δική μας η χαρά. Σε ποιο σημείο βουτήξατε εκεί? Χειμερινός κολυμβητής ο Φώτης, βέβαια, πέρα το τονίσω. Οικείο το περιβάλλον. Ναι, ναι. Βουτήξαμε, πήγαμε στην περιοχή των Πρεσπών, εκεί στις λίμνες των Πρεσπών. Βουτήξαμε στη μικρολίμνη Πρεσπών, είναι η πιο μικρή λίμνη από τις δύο. Είχαμε τη χαρά εκεί πέρα και να μας φιλοξενήσουν οι άνθρωποι. Ήμασταν πολλά άτομα και από την Ορεστιάδα και έτσι όλοι μαζί κάναμε αυτό που αγαπάμε, να βουτάμε για το Σταυρό. Το κάνουμε κάθε χρόνο. Ποιος τον έπιασε στο Σταυρό φέτος? Εγώ τον έπιασα. Η αλήθεια είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι είχατε βρεθεί στο Καστελόριζο. Ναι, ναι, ήμασταν πέρυσι στο Καστελόριζο, πολύ φανταστικά. Τα μηνύματα, ξέρετε ότι βουτήξατε, πιάσατε το Σταυρό, υψώσατε, σηκώσατε την ελληνική σημαία ψηλά, ψάλατε τον εθνικό ύμνο. Γενικά τα μηνύματα τα οποία στέλνουν εκεί οι ακρίτες του Εύρου σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον ελληνισμό, ειδικά αυτή την ημέρα, ποια είναι? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία και μετά να κοιτάμε το εθνικό μας συμφέρον, να κάνουμε το παν για την πατρίδα, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια. Γι' αυτό πάμε και στα κριτικά μέρη να τονώσουμε το εθνικό φρόνημα και έτσι μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, βουτήξατε και πριν τα Θεοφάνεια σε κάποια περιοχή, δηλαδή, σωστά, Φώτη? Ναι, ναι, κάθε χρόνο κάνουμε προπόνηση, ο καθένας από το μέρος που είναι, αλλά κυρίως τα παιδιά που βρίσκονται στην Ορεστιάδα ή όποιοι είμαστε στην Ορεστιάδα, βουτάμε εκεί πέρα, ξεκινάμε περίπου το Δεκέμβριο, μόλις πέσει η θερμοκρασία, έχουμε ένα ποτάμι που πάμε και κάνουμε την προπόνησή μας. Στην ουσία για να συνηθίσουμε το κρύο. Είναι, εντάξει, μοναδικά τα αισθήματα, έτσι είμαστε και σαν παρέα ενωμένοι όλοι μαζί. Το κάνουμε και για την πλάκα μας, αλλά το κάνουμε, όπως είπαμε, και για τα Θεοφάνεια. Μας αρέσει πάρα πολύ. Και βουτάμε κάθε χρόνο, τώρα και πριν τα Θεοφάνεια, αλλά και μετά συνεχίζουμε ακόμα να κολυμπάμε. Έχουμε και την κοπή της πίτας και το κάνουμε. Εκεί στον Άρδη ποταμό, αν δεν κάνω λάθος. Άρδης. Στον Άρδα. Στον, ναι, Άρδα ποταμό, στον Άρδα, ναι. Ναι, εκεί πέρα είναι παραπόταμος του ποταμού Εύρου και βουτάμε εκεί πέρα. Φέτος είχαμε και τη χαρά να μας φιλοξενήσουν και οι φίλοι μας από το Σύλλογο Ενίσιο Δέλτα του Εύρου, εκεί στο Δέλτα του Εύρου, που μας έκαναν μια μοναδική ξενάγηση τα παιδιά από το Δέλτα Εύρος Explorer. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και βουτήξαμε και εκεί πέρα στο Δέλτα του Εύρου. Ήταν πολύ ωραία. Πόσο δύσκολο είναι να συνεχίζει κάποιος εκεί ακριτικά ψηλά σε κρύα νερά την κολύμβηση και μετά το καλοκαίρι? Εντάξει, άλλες εποχές, τι να λέμε τώρα. Αλλά αυτό που είπα και πριν, είμαστε μια παρέα.
Το κάνουμε επειδή το γουστάρουμε, πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ. Πέρα από το κομμάτι της υγείας, όπου τα ωφέλη είναι τρομερά και φανταστικά με την κρύα κολύμβηση, είναι άλλο συνέστημα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή, στην αρχή σκέφτεσαι να μπω, να μην μπω, και μετά όταν μπεις δεν κρυώνεις καθόλου. Είναι μοναδικό. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε, τους χαιρετισμούς μας εκεί σε όλους τους ντόπιους πάνω στον Εύρο, από εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Φώτη, χρόνια πολλά καλά, και πάλι. Να... Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Να ρίξω μια μικρή βόμβα. Πολλές. Ωραία. Έχουμε πάει στο βορειότερο άκρο της Ελλάδας, στους Ακρίτες. Στη Φλόρινα και στην Ορεστιάδα έχουμε μπουτίξει. Έχουμε πάει στο πιο ανατολικό, στο Καστελόριζ. Μας έχει μείνει το πιο νότιο άκρο της Ελλάδας και το πιο δυτικό. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Η Γάβδος είναι το πιο νότιο. Υπάρχουν πολλές σκέψεις. Να μας περιμένετε κάποια στιγμή. Εννοείται, και θα είστε καλεσμένοι και εδώ στο στούντιο. Μόλις πραγματοποιηθεί αυτή η ξεχωριστή κάθοδος εδώ στα δικά μας, εδώ στη Γάβδο μας. Τους χαιρετισμούς μας. Φυσικά, να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας. Μπράβο, μπράβο σε όλα τα παιδιά.